η εποχή των Βενετών στην Κρήτη, η οποία ήταν, κράτησε και αιώνες ολόκληρους, είχε αφήσει πολύ έντονο το αποτύπωμά της, το οποίο θα έλεγα ότι είναι απόσπαστο μέρος της ταυτότητας του τόπου μας ακόμα και σήμερα. Τα μνημεία στέκουν εκεί και το μαρτυρούν αυτό που λέμε. Και μέσα από ένα πρόγραμμα διακρατικό, το οποίο θα μας πήρε λεπτομερέστερα η κυρία Κοτσάκια του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναβιώνουμε, μάλλον κάνουμε ευρύτερα γνωστό ένα σημαντικό περιστατικό που έγινε όταν οι Οθωμανοί είχαν επιτεθεί στην Κρήτη για να την καθυποτάξουν, για να την πάρουν από τους Βενετούς βέβαια, και αφορά το κάστρο της νηστείας Θεοδωρού. Είναι οχυρωμένο, ήταν οχυρωμένο με διπλή σειρά οχύρωση βέβαια, το συγκεκριμένο κάστρο, όπου γράφτηκε εκεί μια πολύ ηρωική σελίδα της περίοδου της εκείνης, όπου ο Βενετός διοικητής, ο Τζουλιάνι, προτίμησε να τον ατινάξει, όταν έπεσε η πρώτη γραμμή άμυνα, στο εξωτερικό τείχος δηλαδή, μαζί έτσι στο μέσα, μαζί με την οικογένειά του, αν θυμάμαι καλά, γυναίκα και παιδιά, και 70 περίπου δικούς του φρουρούς. Και η πράξη αυτή έγινε και πήρε μαζί του τον τάφο και πάρα πολλούς από τους επιτιθέμενους. Δηλαδή ήταν πύριος η νίκη των Οθωμανών για την κατάρρευση του κάστρου. Αυτή λοιπόν ένα κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής μας ιστορίας. Ερχόμαστε σήμερα τώρα να το αναδείξουμε με κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται. Αύριο συγκεκριμένα το πρωί θα πάμε με σκάφο στο νησάκι, όπου έχει τοποθετηθεί μια αναμνηστική πινακίδα που τονίζει αυτό το γεγονός. Είχαν γίνει κάποια μικρή δοξολογία, αν δεν κάνω λάθος. Και το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο θα γίνουν οι ομιλίες από τους ομιλητές και από τους ξένους. Έχουν έρθει και από την περιφέρεια του Βένατο, νομίζω από την Ιταλία, αλλά και από τη Σλοβενία. Είναι έτσι διακρατική αυτή, είναι διακρατικό το πρόγραμμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα χαλούσα τον κόσμο. Το νησί αύριο δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι κλειστή σχετικά η ομάδα η οποία θα μεταβεί εκεί. Δεν υπάρχει περιθώρια για ευρεία συμμετοχή, αλλά στο πραγματικό κέντρο θα ήταν καλό να έρθουν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες, την όλη εκδήλωση.